Όσα ακούγεται η Ελένη Φουρέιρα. Καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης Πιδαριάς και είμαι μουσικός καλλιτέχνης και συγκεκριμένα το πόστο μου είναι το τραγούδι. Και σε αυτή τη σειρά ακούω και κρίνω άλλους καλλιτέχνες για το πόσο καλά τραγουδάνε σε στούντιο Βασιόν και σε live Βασιόν. Και στο τέλος τους βαθμολογώ από το 1 έως το 10. Και σήμερα λοιπόν θα κρίνουμε την Ελένη Φουρέιρα σε δύο τραγούδια της. Το ένα είναι το και το δεύτερο δεν μπορούσε να είναι άλλο από το Fuego. Θέλω να ξεκινήσω με το El Telephone που είναι και μπροστά μου. Πάμε να απομονώσουμε τώρα τη φωνή της Ελένης σε studio version για να δούμε πως ακούγεται. Το χώνουμε μέσα στο πρόγραμμα και περιμένουμε λιγάκι. Έτοιμο. Δεν αντέχω πια, πρέπει να σε δω. Σήκωσε το τηλέφωνο. Εντάξει, προφανώς και το αυτού του version είναι άψογο. Και μη μου πει κανείς ότι αυτή η εμφάνιση στα ΜΑΤ είναι live, γιατί πολύ πλάκες άμα το πιστεύω αυτό. Όλες, μα όλες οι εμφανίσεις στα ΜΑΤ είναι playback. Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό, απλά να καταλαβαίνουμε τη διαφορά που υπάρχει. Οπότε βρήκα μια live εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα. Και τώρα αυτό θα το πάρουμε και θα απομονώσουμε τελείως την φωνή της Ελένης σε ένα πρόγραμμα με το χώνουμε μέσα και περιμένουμε λιγάκι. Είναι πολύ γρήγορα. Και ακούγεται κάπως έτσι. Δεν αντέχω πια, πρέπει να σε δω. Σήκωσε το μια, το τηλέφωνο. Πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι δεν ακούω καθόλου τονικά λάθη και είναι άψογη στον τόνο. Εντάξει, πέρα από μερικές μικρές αστοχιούλες. Βέβαια, αν συμπεριλάβουμε και την κίνηση που κάνει παράλληλα με το τραγούδι, αυτό το κάνει πολύ δυσκολότερο για εκείνη. Γι' αυτό που άκουσα θα πάρει ένα τίμιο 8 στα 10. Και τώρα θα πάμε. Οπα, τι είναι. Και τώρα θα πάμε στο iconic song που είχε και προσωπήσει για την Κύπρο πριν 5 χρόνια και είναι το Fuego. Πάμε να το ακούσουμε σε studio version. Cause I'm way up and I ain't coming down. Keep taking me higher. Πάμε να ακούσουμε τώρα πως είπε το Fuego live στην Eurovision. Cause I'm getting up and I ain't cooling down. Yeah, I got the fire. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα κατά τη δική μου προσωπική άποψη πάντα η Ελένη ήτανε φοβερή. Είχε κάποια μικρά τονικά λαθάκια, αλλά άλλα με υπόψη μας το πόσο μεγάλο χορευτικό είχε να κάνει, πόσο καλή σκηνική παρουσία έδωσε, δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να βάλω ένα 9 στα 10, γιατί ήταν εξαιρετική και γι' αυτό βγήκαμε και δεύτερη προφανώς. Βγήκαμε. Όχι εμείς, η Κύπρος, αλλά εντάξει, σαν να βγήκαμε κι εμείς. Αυτό ήταν το βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Και τώρα θέλω να μου γράψετε ποιο θέλετε να βάλω στο επόμενο βίντεο. Το πώς ακούγεται χωρίς μουσική. Και μην ξεχνάμε, πατάμε like στο σχόλιο που συμφωνούμε, έτσι ώστε ο Βασίλης θα καταλάβει ποιο θέλετε πίσω, δε. Οκ. Okay.